δεύτερο θανατηφόρο στην Κρήτη για το 2023 καταγράφεται πριν καν εκπνεύσει ο Ιανουάριος. Ήταν γύρω στις 6.30 χθες το απόγευμα στην παλιά Εθνική Οδό Χανίων Κισάμου, όταν μία 64χρονη παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 66χρονος και βρήκε ακαρίαιο θάνατο. Στο ξαμοδαχώρι, σκέψου τι γίνεται μετά. Τη σημασία είναι να μην γίνει. Τώρα, άμα γίνει, λέμε γιατί να γίνει. Αυτά λέμε συνήθως. Δεν λαμβάνονται όμως κάποια μέτρα εκ των προτέρων να μην γίνει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έχω φίλους όλη την Ελλάδα και όταν μιλάμε μου λένε τι γίνεται με την Κρήτη. Κάτι πρέπει να γίνει. Την γυναίκα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ που έσπευσε στο σημείο, ωστόσο στο νοσοκομείο Χανίων όπου μεταφέρθηκε απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα δεν διευκρινίζονται, ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που πεζός παρασύρεται από γιοταχή στο τμήμα της παλιάς Εθνικής Οδού από Κλαδισό μέχρι Κίσαμο. Δεν γνωρίζω το τι συμβαίνει εκεί πέρα, αλλά πιστεύω ότι δεν φταίνε μόνο στους υπαϊδρόμους. Φταίμε εμείς που δεν προσέχουμε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Τι να πω, αυτό άμα δεν αλλάξει παιδεία, δεν θα αλλάξει τίποτα. Είναι ο καθένας του κεφαλιού του. Δεν προσέχουμε, έχουν πάρει τα διπλώματά τους με άλλο τρόπο. Φταίει η τσικουδιά, το κρασί και οι κούπες. Δεν ξέρω τι να πω, αμαρτία πάντως είναι. Νέα παιδιά, λες είμαστε οι πολλοί. Κάτι πρέπει να κάνουν. Η άτυχη γυναίκα με καταγωγή από την Βόρεια Μακεδονία ήταν μόνιμη κάτοικος του Δήμου Πλατανιά. Ο 66χρονος καταγόμενος επίσης από την περιοχή συνελήφθη από το τμήμα τροχέας και παραπέμφθηκε στις ανακριτικές αρχές για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Φταίει και αυτή που δεν προσέχει, φταίει ο άλλος που παίρνει αυτοκίνητο και βγαίνει και όποιο πάρει ο χάρος. Τέλος, είμαστε καταδικασμένοι, δεν ξέρουμε να οδηγήσουμε στα Χανιά. Δεν ξέρουμε καθόλου. Αδιαφορία για τον κόκα, αδιαφορία για τα πάντα. Πρέπει να είναι σε κάθε δρόμο ένας τροχονόμος να γράφει. Αυτοί είναι οι μάγκες. Και βγήκα χαλάει ο κόσμος το βλητέ, πάνω κάτω που μένω εγώ. Και του τα του λέω γιατί εγώ σε νοιάζει, ήρθε να με απειλήσει κιόλας. Σε νοιάζει, λέει, εγώ θα πάω στο Τσιπαρισάτια, στον Άγιο Λουκά. Και μετά βλέπει εικονοστασάτια. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, ένας ακόμη άνθρωπος εξέπνευσε στην άσφαλτο της Κρήτης, όταν η μοτοσυκλέτα του προσέκρουσε στο διαχωριστικό στιθέο στον βόρειο οδικό άξονα, στο ύψος του κόμβου της Ούδας. Υπενθυμίζεται πως το 2022 έκλεισε με το θλιβερό ρεκόρ των 56 νεκρών από τροχέα στο νησί.